Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 100. Άλλη μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στον Δήμο, στον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του νομού Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας. Η μάχη και σε αυτόν λοιπόν θα κριθεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών, σε λίγες μέρες, σε λίγα 24 ώρα, την Κυριακή 2 Ιουνίου. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν δύο υποψήφοι, όπως είναι και φυσιολογικό και αναμενόμενο. Είναι ο κύριος Κλεάνθης Μανδαλιανός, ο οποίος έκοψε πρώτο στο νήμα του πρώτου γύρου με ποσοστό 33,57%, και ο κύριος Γιάννης Καμαρινός, ο οποίος ακολουθεί με 31,09%. Είναι μαζί μας και οι δύο υποψήφοι, οι οποίοι ζητούν την ψήφο των πολιτών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, για τα νέα δεδομένα που πάντα δημιουργούνται μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου γύρου, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες το πρωί της Κυριακής στις 7 η ώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μανδαλιανέ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας, κύριε Καμαρινέ. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πλάκα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι χαρά μας να συζητήσουμε για τα θέματα, τις προτάσεις που έχετε και γιατί καλείτε τον κόσμο να σας ψηφίσει την Κυριακή στον δεύτερο γύρο, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Κύριε Μανδαλιανέ, είπα και στην εισαγωγή μου πως μπήκατε πρώτος με ένα ποσοστό της τάξης του 33,57% στον δεύτερο γύρο. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο της διαδικασίας και του αποτελέσματος που έφερε ο συνδυασμός σας νέα πνοή στον πρώτο γύρο των εκλογών. Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή το ότι εμπιστεύθηκε το συνδυασμό μας ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών του Κορδελιού Ευόσμου, γιατί ξεκινήσαμε νέοι άνθρωποι που πρώτη φορά κατεβαίνουμε στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περισσότεροι από εμάς, με κάποια όνειρα, με κάποιες ιδέες, με κάποια οράματα τα οποία θέλαμε να τα κάνουμε πράξη. Αυτά δεσμευόμαστε ότι θα το υλοποιήσουμε, δεν υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε. Και ο κόσμος κατάλαβε πια ότι πρέπει να φύγει από τις παλιές νοοτροπίες, συγγνώμη, τα παλιά πρόσωπα και καταστάσεις, και να γυρίσει σελίδα για τον τόπο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να γυρίσουμε σελίδα για τον τόπο. Δεν έχουμε σκοπό ούτε να γίνουμε διάσημοι, ούτε να γίνουμε πλούσιοι, ούτε να γίνουμε αρεστοί, ούτε να γίνουμε άρχοντες. Για μας η εντολή που δόθηκε την προηγούμενη Κυριακή και που με το καλό θα ευωδοθεί την επόμενη Κυριακή, είναι μια εντολή ευθύνης, όχι εντολή νίκης, ευθύνης. Νίκη ναι, χαρά ναι, αλλά ακόμη δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε ακόμη μπροστά μας αγώνα και έχουμε μεγάλη ευθύνη όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν να τους τιμήσουμε. Μάλιστα. Και να πραγματοποιήσουμε τις προσδοκίες τους, γιατί έχουν προσδοκίες απέναντι σε εμάς. Να γίνουμε εργάτες και όχι άρχοντες. Κύριε Καμαρινέ, θέλω να ακούσω και το δικό σας σχόλιο. Ο συνδυασμός σας, ξεκινάμε από την αρχή, 31,09 στον δεύτερο γύρο της Κυριακής. Όντως, κύριε Πλάκα, έτσι είναι. Ξεκινάμε από την αρχή, διότι εμείς είμαστε ένας νέος συνδυασμός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι το αντίπαλο στρατόπεδο αποτελείται, αν αναλογιστείτε, αποτελείται από δύο συνδυασμούς, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση η παράταξη του κ. Σωτηράκη και του κ. Λαφαζανίδη, οι οποίοι στηρίζουν τη νέα πνοή, είχαν πιάσει γύρω στο 50%. Άρα εμείς είμαστε πραγματικά νέος συνδυασμός. Εγώ κατεβαίνω για πρώτη φορά σαν υποψήφιος δήμαρχος. Έχω διατελέσει από θεσμικές θέσεις σε άλλες διοικήσεις μέλος των διοικήσεων. Εμείς ζητούμε και πάλι να μας εμπιστευτεί ο συνδυσμός μας, και παρόλο που το πρόγραμμά μας είναι μεγάλο και ρεαλιστικό, μπορούμε να το πετύχουμε. Κύριε Μανδαλιανέ, είπατε προηγουμένως, και θα σας πω πως διάβασα εγώ την αναφορά που κάνατε, πως είστε νέοι άνθρωποι που βγαίνετε μπροστά και κάνετε αυτή τη νέα προσπάθεια για τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Τώρα έκανε ένα σχόλιο και ο συνυποψηφιός σας, ο κύριος Καμαρινός, ότι έχετε την υποστήριξη του κύριου Σωτηράκη, του κύριου Λαφαζανίδη, οι οποίοι ήταν υποψήφοι δήμαρχοι, είναι γνωστά αυτοδιοικητικά πρόσωπα στην περιοχή και ήταν υποψήφοι δήμαρχοι και την προηγούμενη φορά. Δεν ακυρώνει αυτό το ότι είναι ένας νέος συνδυασμός, μια νέα προσπάθεια από τη στιγμή που υπάρχει η ενεργός παρουσία αυτών των δύο πολύ γνωστών στελεχών? Όχι, όχι, δεν το ακυρώνει. Δεν θα αρνηθώ φυσικά το ότι με βοήθησαν ο κύριος Λαφαζανίδης και ο κύριος Σωτηράκης. Τους ευχαριστώ γι' αυτό, τους θυμώ γι' αυτό. Τους σέβομαι. Έχουν κάποιες εμπειρίες, έχουν κάποιες αδιδρομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο μεν πρώτος σαν δήμαρχος, ο δεύτερος σαν αντιδήμαρχος, σαν υποψήφιος δήμαρχος μάλλον. Λοιπόν, οπότε
Θα αποκομίσουμε εμπειρίες από αυτούς, θα αποκομίσουμε σοφία από αυτούς. Το ότι με στήριξαν δεν σημαίνει ότι θα με καπελώσουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου δώσανε, κάναν πίσω και μου δώσαν βήμα και προβάδισμα, ότι εγώ θα καπελωθώ από αυτούς. Δεν θα γίνω υποχείριο αυτών, γιατί αυτό έχει υποθεί επανειλημμένα από κάποιες πλευρές, ότι εγώ θα γίνω υποχείριο, ότι θα είμαι η μαριονέτα που θα κινείται προς πράξεις και αποφάσεις. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το ότι έχουμε κάποιους παλιούς στο ψηφοδέλτιο, όπως μπορεί να συμβαίνει και με άλλους συνδυασμούς και με τον αντίπαλο συνδυασμό τώρα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχουμε στην πλειοψηφία νέα άτομα τα οποία θα αγωνιστούν για κάτι καλύτερο. Κύριε Καμαρίνε, μια ανάλογη ερώτηση θέλω να θέσω και σε εσάς. Ο συνδυασμός σας ονομάζεται Ξεκινάμε από την αρχή. Προφανώς θέλετε να δώσετε ένα ανάλογο στίγμα και με το ερώτημα που έθεσα στον κύριο Μανδαλιανό. Θα πει όμως κάποιος, μα και εσείς δεν είστε νέο πρόσωπο, τόσα χρόνια ήσασταν ενεργός στην αυτοδιοίκηση και σε διοικήσεις μάλιστα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και σήμερα έρχεστε να δώσετε ένα νέο στίγμα. Κοιτάξτε, όπως προείπα και πριν, κύριε Πλάκα, ότι όντως έχω θητεύσει σαν μέλος προηγούμενων διοικήσεων, αλλά είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω σαν υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό τα λέει όλα, διότι το όραμα, το δρόμο που θα χαράξει είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του δημάρχου, η διεκδίκηση και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα στελέχη, αλλά όπως λειτουργούσε ο Δήμος με τον Καλλικράτη και τώρα που θα λειτουργήσει τελείως διαφορετικά με τον Κλισθένη, πιστεύω ότι θα έχω ένα καλύτερο ρόλο διεκδικησιμότητας και οράματος και εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Καμαρινέ, επειδή έχετε βγει μπροστά εδώ και πολύ καιρό στην προσπάθειά σας για την διεκδίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και από καιρό είχατε πάρει τις πολιτικές σας αποφάσεις, είχατε ασκήσει και σκληρή κριτική στην διοίκηση, στην απερχόμενη διοίκηση του κυρίου Σούλα, ο οποίος δεν μπήκε και στον δεύτερο γύρο. Μπορεί όταν ένας άνθρωπος ήταν μέλος μιας διοίκησης να της ασκεί κριτική? Δεν είναι σαν να επιμερίζεται και ο ίδιος ένα μέρος αυτής της ευθύνης που αναδεικνύει? Κοιτάτε να δείτε, είναι λογικό αυτό που λέτε. Αναλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Η πρώτη τριγμή για την νυν διοίκηση άρχισαν γύρω στο Μάιο του 2015, οπότε νωρίς λέτε, ναι, δηλαδή, πολύ νωρίς. Δεν είχαμε προλάβει ούτε καν να αναλάβουμε. Είχαμε αρκετά προβλήματα. Οπότε δεν μου άρεσε η όλη διαδικασία και όλο το στήσιμο της διοίκησης του κυρίου Σούλα. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να παίρνω απόφαση ότι θα αποχωρήσω. Θέλω να αντιστρέψω, κύριε Μανδαλιανέ, το ερώτημα σε εσάς και να πω κάτι που έχει να κάνει με το ενδεχόμενο δικής σας απειρίας στα διοικητικά πράγματα και στα αυτοδιοικητικά. Γιατί πολλές φορές πέρα από προθέσεις, προγράμματα, στελέχη, είναι και αυτός ο ελληνικός γραφειοκρατικός βραχνάς, είναι ιδιαίτερες αυτοδιοικητικές δομές που πρέπει κάποιος να αντιμετωπίσει, να ξέρει, να τις λειτουργήσει, ώστε να υλοποιήσει αυτά πολλές φορές σωστά που σκέφτεται. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ναι, πολλοί θα με κατηγορούσαν για απειρία. Από την αρχή έχει αυτή την κατηγορία ότι εγώ είμαι άπειρος, ότι τι θέλω, αφού είμαι γιατρός, να ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση, ότι μπορώ να συνδυάσω το ιατρικό επάγγελμα με τα διοικητικά καθήκοντα. Αυτά όλα θεωρώ ότι είναι ανοησίες, γιατί αν θέλει κάποιος μπορεί να τα κάνει. Η απειρία, ναι, φυσικά δεν έχω εμπειρία κάποιων άλλων ατόμων στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά μπορώ να μάθω. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και ζω και εργάζομαι στον Εύωσμο 48 χρόνια, τον πονάω τον τόπο. Ναι. Μπορώ να μάθω, έχω οράματα, είμαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, είμαι ένας νέος άνθρωπος άφθαρτος, ο οποίος θα προχωρήσει και θα δημιουργήσει πράγματα σε συνεργασία πάντα με άλλους. Μάλιστα. Δηλαδή έχω μέσα στο συνδυασμό ανθρώπους πολύ άξιους, πολύ έντιμους, πολύ καθαρούς, οι οποίοι είναι επιστήμονες, έχουν ειδίκευση σε κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν, παράδειγμα στα οικονομικά ή στην παιδεία. Δεν μπορεί ένα χελιδό να φέρει την άνοιξη. Η απειρία διορθώνεται. Η αναξιοπρέπεια δεν διορθώνεται. Κύριε Μανδαλιανέ, θέλω να προχωρήσουμε και να σας ρωτήσω το εξής. Νέα δεδομένα υπάρχουν μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου πάντα. Και βεβαίως κάθε ένας από τους δύο υποψήφιους δημάρχους θέλει να κοιτάξει στο πώς μπορεί να ανοίξει την βεντάλια και να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους και κυρίως σε αυτούς που δεν τον προτίμησαν για διάφορους λόγους στον πρώτο γύρο. Εσείς τι μήνυμα θα στέλνατε στους συνδημότες σας
οι οποίοι στον πρώτο γύρο επέλεξαν έναν από τους άλλους συνδυασμούς που δεν μπήκαν στον δεύτερο γύρο. Γιατί να επιλέξουν τώρα σε αυτή την αναμέτρηση εσάς και το συνδυασμό σας? Εμείς αποτελούμε κάτι το νέο, κάτι το φρέσκο. Έχουμε ιδέες, έχουμε γόνιμα μυαλά που γεννάνε αυτές τις ιδέες. Έχουμε καθαρά χέρια που θα κάνουν πραγματικότητα αυτές τις ιδέες. Έχουμε ψυχή αγνή που δεν έχει σκοπιμότητες. Και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αυτούς που δεν θα μας τιμήσουν την ψήφο τους. Θέλουμε να τους έχουμε συμπαραστάτες και βοηθούς την επόμενη μέρα. Θέλουμε να τους κοιτάμε στα μάτια και να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους. Δεν θεωρώ ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να κατέβουν. Κατεβήκαμε. Κατεβήκαμε και το αποδείξαμε ότι δεν είναι κάτι περίεργο. Ο κόσμος μας τίμησε με την ψήφο του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας τίμησε με την ψήφο του με ένα πολύ καλό ποσοστό. Δηλαδή ήρθαμε και δύο μεγάλους άντρες που επί χρόνια ήταν στην πολιτική σκηνή, όπως ο κύριος Σούλας και ο κύριος Καμαρινός, καταφέραμε και τους προσπεράσαμε. Και ήμασταν μπροστά στην πρώτη Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα χέρια στους πάντες. Είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε ενωτικοί. Δεν μας νοιάζει η απόχρωση του καθενός, δεν μας νοιάζουν οι ιδέες του καθενός. Θέλουμε εντυμότητα, καθαρότητα και θέλουμε πράγματα να γίνουν στο Δήμο. Κύριε Καμαρινέ, εσείς τι θα λέγατε στους συνδημότες σας? Με όλο το σεβασμό που τρέφω στο λειτουργήμα που κάνει ο Κλεάνθης ο Μαδαλιανός, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος οικογενειάρχης και εξαίρετος γιατρός. Θέλω να του πω όμως ότι η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η εμπειρία και η ενασχόληση. Εγώ για να πάρω μια απόφαση, λόγω ότι και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι και εκείνος έφαγε το παντελόνι του στα Θρανία και εμείς τα φάγαμε από άλλο μετερίζει στα οικονομικά, ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση για να πάρω να ηγηθώ ενός ψηφοδελτίου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν μπορείς, αν δεν είσαι 25 ώρες, 30 ώρες το 24ωρο στο Δήμο. Και επειδή ο Δήμος μας έχει πολλές ιδιαιτερότητες και επειδή ο Δήμος μας έχει πάει αρκετά χρόνια πίσω με κολυσιεργίες, με αναβλητικότητα, εγώ πιστεύω ότι η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ενασχόληση με τα κοινά. Ο φίλος μου ο Κλεάνθης, να μου επιτρέπει να τον αποκαλώ έτσι, δεν έχει περάσει έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μία φορά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τότε που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, να δει τι γίνεται. Το τιμώ αυτό που λέει ότι θέλει να προσφέρει, αλλά ξαναλέω ότι εμείς είμαστε ο νέος συνδυασμός που επιμένω, διότι η νέα πνοή έχει 5 αποτυχημένους υποψήφιους δημάρχους και έναν δήμαρχο επιτυχημένο, τον κύριο Λαφαζανίδη, και είναι κομματικά εξαρτώμενος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς θα κοιτάξουμε μπροστά, θα θέσουμε τους στόχους μας και θα δείξουμε εμπιστοσύνη, θα δείξουμε όραμα, θέληση και το κυριότερο εμπειρία. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Μαδαλιανέ? Ναι, φυσικά. Πρώτον να ξεκαθαρίσω σαν ακρίβες. Δεν είμαστε κύριε Καμαρινέ κομματικά εξαρτώμενοι. Δεν υπαγόμαστε κάποιο κομματικό χώρο. Μάλλον θέλετε να το παρουσιάσετε έτσι. Είμαστε χρωμάτιστοι, αδέσμευτοι. Γιατί έχει κυκλοφορήσει και από χώρους δικού σας ότι εμείς υποστηρίζουμε, έχουμε ένα πυρήνα του παλιού Πασόκ και υποστηρίζουμε το κοινάλι. Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε ανθρώπους από όλες τις αποχρώσεις. Δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι είμαστε με αυτό το χρώμα ή με το άλλο χρώμα. Επίσης, να σας πω ότι 24 ώρες την ημέρα, αν χρειάζονται για το Δημαρχείο, είναι λίγο μια υπερβολή και δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν έχω εμπειρία, δεν έχω δικαίωμα να μπω στο Δήμο. Έχω δικαίωμα να μπω στο Δήμο, έχω τελειώσει την ιατρική, έχω διαβάσει πολύ στη ζωή μου και έχω τη διάθεση να μάθω και έχω καταφέρει πολλά. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει το ότι δεν ήρθα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχω την εμπειρία, δεν σημαίνει ότι αυτό δείχνει αδιαφορία από τη μεριά μου. Ίσα-ίσα δείχνει απογοήτευση, γιατί όταν ήρθα και είδα ένα Δημοτικό Συμβούλιο, είδα ένα επίπεδο το οποίο με λύπησε και με στεναχώρησε. Είδα ετάσεις, είδα φωνές, είδα συγκρούσεις. Και θέλω μια καλύτερη ποιότητα μέσα στο Δήμο. Μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Καμαρινέ, και εσείς αν θέλετε να σχόλουν μια επιστροφή αυτό που για να πάμε παρακάτω. Ο κύριος Μαδαλιανός ως προς την ποιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, επειδή διατέλεσα και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για 8 χρόνια, επί διοίκησης του κυρίου Αλεξανδρίδη, αν μπορέσει να το πετύχει, διότι όσο καταρτισμένος και να είσαι, όσο και να θέλεις να τα πεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τέτοιες οι συνθήκες που δεν σου επιτρέπουν. Εγώ πάντα έλεγα, όπου κυκλοφορούσα,
ελάτε να δείτε ποιους ψηφίζετε. Mm-hmm. Ελάτε να δείτε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ελάτε να δείτε τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι προτάσεις έχουν. Γι' αυτό λέω ότι η εμπειρία και η ανασχόληση mm-hmm. με τα κοινά είναι ένα πολύ σπουδαίο. Και το κυριότερο, δεν μπορούμε να καθίσουμε να μάθουμε στο κεφάλι του Κασίδη. Μάλιστα, σαφές. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην συζήτηση. Προφανώς υπάρχουν και διαφωνίες και σε ζητήματα περισσότερο πολιτικής προσέγγισης. Θα μπούμε σιγά σιγά και στην ατζέντα των θεμάτων της περιοχής. Ωστόσο, νομίζω γίνεται ένας διάλογος, επειδή έχω και πολλά χρόνια που έχω ζήσει έτσι, πολιτικές και αυτοδιοικητικές αντιπαθές. Ο στόχος και των δύο είναι ψηλές. Το καλό του τόπου. Ακριβώς λοιπόν πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μανδαλινέ, πρώτα εσάς. Η απλή αναλογική διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση των ευρών και τις ανάγκες που δημιουργούνται για την συγκρότηση μιας ισχυρής διοίκησης την επόμενη μέρα. Είναι γνωστό, οι έδρες έχουν κατανεμηθεί από την πρώτη Κυριακή, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό, το μόνο που θα αλλάξει είναι ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος. Άρα θα χρειαστούν συνεργασίες. Και θέλω πολύ συγκεκριμένα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να συνεργαστείτε με την παράταξη του κυρίου Σούλα και με την παράταξη του κυρίου Καμαρινού, αν είστε εσείς ο επόμενος δήμαρχος του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Θα συνεργαστούμε με όποια παράταξη στοχεύει στους ίδιους στόχους που στοχεύουμε εμείς. Το καλό του Δήμου. Δεν με ενδιαφέρουν, ξαναλέω, οι χρωματισμοί, δεν με ενδιαφέρουν οι τοποθετήσεις. Με ενδιαφέρει το να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό και τόσους μήνες, λίγο πολύ, όλοι έχουν αναπτύξει 5 βασικές προτεραιότητες, 5 βασικές θέσεις. Άρα ξέρετε ότι εδώ για μας είναι κόκκινη γραμμή. Εδώ υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις που υπό προϋποθέσεις την επαύριο μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεργασία. Γι' αυτό για το καλό του Δήμου, όποιος θέλει, εμείς θα τους σφίξουμε το χέρι και θα προχωρήσουμε μαζί. Κόκκινη γραμμή θα βάλουμε σε όλους αυτούς τους οποίους διαδίδουν ότι υπάρχει ανικανότητα, υπάρχει απειρία, υπάρχει ασύμβατο της ιατρικής μου ιδιότητας με το διοικητικό καθήκον. Δεν υπάρχει ασύμβατο, μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει. Όπως μπορεί να τα καταφέρει ίσως και ο κ. Καμαρινός, που τόσα χρόνια έχει λογιστικό γραφείο και το συνδυάζει με τα διοικητικά του καθήκοντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κατεβαίνουμε νέοι άνθρωποι πρώτη φορά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε διοίκηση. Η διοίκηση δεν είναι προνόμιο κάποιον. Η διοίκηση είναι ευθύνη. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει περισσότεροι. Νομίζουμε ότι η διοίκηση είναι εξουσία, είναι τιμή, είναι η ικανοποίηση του εγώ μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και επίσης να σας πω και κάτι. Με λείπησε κάτι το οποίο είδα πρωτού ξεκινήσω για να έρθω εδώ. Είδα κάποια στιγμή στο ίντερνετ ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από ένα φιλικά προσκυμένο άτομο, γιατί είχε και το όνομα του κ. Καμαρινού, ο οποίος ούτε καν τον ξέρω τον κύριο, και έβγαλε ότι ένας γιατρός χρηματίζεται στον Εύωσμο και υπάρχει μια δίωξη απέναντι σε αυτόν και κάπου υπήρχε το όνομά μου από κάτω. Τελικά ο γιατρός αυτός, η πραγματική ανακοίνωση είναι ότι αυτός ο γιατρός ήταν γυναικολόγος. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Το πώς έγινε το κολλάζ και μπήκε έτσι. Δεν ξέρω την υπόθεση στην οποία. Ναι, και εγώ δεν θα την ήξερα εάν δεν την έβλεπα μισή ώρα πριν ξεκινήσω. Εάν υπάρχει τέτοια λάσπη απέναντί μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Και πραγματικά, όποιος κάβει το λάκκο του λουνού, πέφτει ο ίδιος. Δεν το χρεώνετε αυτό, φαντάζομαι, στον συνυποψηφιό σας. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτός ο κύριος είχε δίπλα στο δικό του όνομα ότι βρισκόταν με τον κύριο Καμαρινό. Μπορείτε να σχολιάσετε κάτι σε αυτό και βέβαια μετά να απαντήσετε, αν θέλετε, κύριε Καμαρινέ, και στο ερώτημά μου. Εγώ θέλω να σχολιάσω και να κοιτάξω στα μάτια τον γιατρό, τον κύριο Κλεάνθη Μανδαλιανό, ότι δεν το είδα. Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα, και όταν τελειώσει η εκπομπή και εδώ ποιος είναι, αμέσως όχι θα κατέβει, θα υπάρξουν και δημιουργίες παρατηρήσεις απέναντι σε αυτό το άτομο, αν είναι γνωστό μου ή δεν είναι γνωστό. Αν έχει κάποια σχέση μαζί σας. Ναι. Με συγχωρείτε που δευτερολογώ. Με συγχωρείτε, κύριε Καμαρινέ. Ίσως θα πρέπει να κάνετε. Όχι, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό τώρα, γιατί δεν το ξέρει και ο κύριος Καμαρινός. Νομίζω ήταν σαφές αυτό που είπε. Πρέπει να γίνει παρατήρηση για το ότι αυτός ηρωνεύτηκε χθες τη νέα πνοή, λέγοντας ότι. Πάμε λίγο παρακάτω, αν επιτρέπετε, κύριε Καμαρινέ. Τώρα στο ερώτημά μου, κύριε Καμαρινέ, για τις συνεργασίες, με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με ποιους όχι. Ο Κλεισθένης, εκ των πραγμάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συνεργασίες και έτσι λέει. Αλλά δίνει και τα εχέγγυα, δίνει και τα παράθυρα που μπορείς να συνεργαστείς. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με τον Κλεάνθη τον Μανδαλιανό, αν χρειαστεί. Έτσι. Γιατί σας είπα ότι τον τιμώ τον Κλεάνθη τον Μανδαλιανό. Μπορεί να έρθει κοντά μας, να μάθει
και να διοικήσουμε μαζί, διότι λίγο πολύ όλοι έχουμε, εκτός από ένα-δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν κάποιες άλλες βλέψεις, άλλα οράματα, έχουμε σχεδόν τον ίδιο στόχο, το ίδιο σχεδόν πρόγραμμα, γιατί είναι όλοι... Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με τον κύριο Σούλα και την παράταξή του? Κοιτάτε να δείτε, είναι μια δύσκολη ερώτηση, η οποία θα δούμε με αξιοπρέπεια, ήθος και επιχειρήματα, εάν μπορούν κάποια υγιή στελέχη της παράταξης του κυρίου Σούλα, μπορούν να αλλάξουν λίγο την νοοτροπία τους, το μυαλό τους, ώστε να προσφέρουμε πραγματικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος ο οποίος πρέπει να γίνει πιο προσιτός, πιο αγαπητός και πιο φιλόξενος για τους μαθητές. Κύριε Καμαρίνε, πάμε τώρα στα ζητήματα που νομίζω απασχολούν και περισσότερο έντονα τους πολίτες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, ας πούμε, αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης, και να σας ρωτήσω ευθέως αν νιώθετε ότι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου είναι ένας ασφαλής Δήμος. Και αν νιώθετε ότι δεν είναι ένας ασφαλής Δήμος, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κάνει κάτι ο Δήμος, μπορεί? Πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση από την αστυνομία, δεν ξέρω τι άλλο? Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας, διότι δυστυχώς ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος με αρκετά μεγάλη εγκληματικότητα και παραβατικότητα. Να. Εμείς κάναμε επισκέψεις για να ενημερωθούμε και στο αστυνομικό τμήμα του Ευόσμου, κάναμε και στο τμήμα Αλλοδαπών που είναι οι συνοριοφύλακες, πήγαμε και στην αστυνομική διεύθυνση, μάθαμε τον προβληματισμό και τι υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε την παραβατικότητα, γνωρίζουμε την εγκληματικότητα, πώς μπορούμε να γίνουμε αρρωγή, να συνεισφέρουμε στην αστυνομία, διότι έχει πάρα πολλές ελλείψεις η αστυνομία, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, να μην το αφήσουμε έτσι, διότι αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος Δήμος μας πήρε το δεύτερο περιπολικό που υπήρχε στο Δήμο μας. Ένα περιπολικό έχει τώρα ο Δήμος, ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της πόλης. Δυστυχώς έχει ένα περιπολικό. Πολύ ωραία. Δηλαδή το αφήσαμε έτσι να περάσει πολύ στα μαλακά. Εμείς θα ζητήσουμε και την επάνδρωση, την κατάλληλη που χρειάζεται, τα 75, 80, 90 άτομα που χρειάζεται το αστυνομικό τμήμα. Θα ζητήσουμε περισσότερη αστυνόμευση και με την ομάδα Δίας και με τα περιπολικά, ώστε να νιώσει πλέον ασφαλής ο δημότης μας και προχωράμε στο έργο που πρέπει να γίνει συνάμα για την ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια, φυσικά σε πάρα πολλές γειτονιές που πήγαμε, κάνω το σπυρίδιο με τους συνεργάτες μου. Σε πάρα πολλές γειτονιές μας παραπονιούνται, για παράδειγμα, για το φωτισμό. Ότι υπάρχουν λάμπες οι οποίες επί καιρό έχουν μείνει αναντικατάστατες, δεν έχουν αλλαχθεί, υπάρχει σκοτάδι, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να έχουν πέσει θύματα κλοπής. Υπάρχουν κάποια κρούσματα παραβατικότητας στις πλατείες, πεζοδρόμους του Ευόσμου, απέναντι σε παιδάκια. Υπάρχει το συμβάν αυτό πάνω από το περιφερειακό, όπου αναποδογήθησαν τα αμάξια επειδή κάποιοι παρεξηγήθηκε μια ομάδα πρόσφατα κάποιους άλλους. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Και εμείς επισκεφθήκαμε το αστυνομικό τμήμα, το αστυνομικό μέγαρο για την ακρίβεια. Μιλήσαμε με τους διοικητές, μιλήσαμε με τους αξιωματικούς εκεί, και οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι θα πυκνώσουν τις περιπολίες. Σε συνεργασία πάντα με τη δημοτική αστυνομία, πρέπει να αναζωογονηθεί και να ανανεωθεί ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας. Θα πρέπει λίγο να είναι σίγουρη. Θα μπορούσε η δημοτική αστυνομία να έχει έναν ρόλο στα θέματα ασφάλειας? Φυσικά, να υπάρχει κάποια περιπολία βραδινή. Γιατί όχι? Γιατί η δημοτική αστυνομία. Προληπτική, φαντάζομαι. Ναι, γιατί η δημοτική αστυνομία μέσα στο πεζόδρομο, ας πούμε, το Ευόσμιο, στις πλατείες, να μην υπάρχουν αυτά τα κρούσματα. Δηλαδή, ένα κρούσμα βίας απέναντι σε ένα παιδάκι μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Επίσης, να υπάρχουν περιπολίες στους δρόμους. Φυσικά είναι κάποια όργανα τάξης. Δεν είναι μόνο για το πάρκινγκ. Υπάρχει το προσωπικό, κύριε Μαγκαλιανέ, στη δημοτική αστυνομία, ώστε να επιτελέσει και ένα τέτοιο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε προσωπικό στη δημοτική αστυνομία και πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο της. Δεν μπορεί η δημοτική αστυνομία να είναι μόνο για τα πάρκινγκ. Ξαναλέω, πρέπει να ξεχυθεί στους δρόμους και να βοηθήσει τους πολίτες. Αστυνομία δεν είναι τροχιά, δεν είναι ένα απλό όργανο επιτελικό μόνο για τις παραβάσεις, τροχές. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις που έχετε δώσει και οι δύο, κύριε Μανδαλενέ, κύριε Καμαρινέ,
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και μπαίνει πάντα η κλασική ερώτηση, ας μου επιτραπεί η έκφραση από τους δημοσιογράφους, την κάνω κι εγώ, δεν είναι αυτό καμιά αιχμή, ποια προβλήματα ιεραρχείται ως τα σημαντικότερα. Διάβαζα, κύριε Μανδαλιανέ, μια συνέντευξή σας που λέγατε, που απαντούσατε πως βασικότερα προβλήματα είναι η δυσοσμία, η σχολική στέγη, η ευταξία. Και εσείς, κύριε Καμαρινέ, που αξιολογούσατε ως βασικότερα προβλήματα το περιβάλλον, την σχολική στέγη, την καθημερινότητα. Λίγο πολύ τα ίδια πράγματα δηλαδή, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το επαναφέρω, κύριε Μανδαλιανέ, το ερώτημα για τις προτεραιότητες που έχετε εσείς αν εκλεγείτε διοίκηση. Φυσικά, όσον αφορά τη δυσοσμία, δεν είναι μόνο η δυσοσμία, είναι περιβαλλοντική επιβάρηση γενικότερα. Από προσωπική εμπειρία στο ιδιωτικό μου ιατρείο, βλέπω τα τελευταία 8 χρόνια μια μεγάλη έξαρση των αλλεργιών. Ναι. Ρινιτίδων, ασθμάτων, άτομα με βήχα, τα οποία ποτέ δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό ή κληρονομικό ιστορικό, δεν καπνίσαν και μου έρχονται ξαφνικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με αυτά τα συμπτώματα. Άρα, ναι, φταίει το περιβάλλον που ζουν. Ναι. Δεν είναι μόνο η δυσοσμία το ότι πολλοί δεν μπορούν να ανοίξουν τα πορτοπαράθυρά τους το βράδυ, κυρίως βραδινές ώρες. Είναι και η ρήπη, το τι ζημιά κάνουν στον οργανισμό των πολιτών. Έχουν βρεθεί κάποιες πηγές, είναι το τελευταίο θέμα, το πιο πρόσφατο θέμα που ανακοινήθηκε. Έχουν βρεθεί κάποιες πηγές, έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα ερευνών Επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια. Τώρα περιμένουμε να δούμε τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν αυτοί οι οποίοι παραβατούν, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα το κάνουν. Εάν θα το κάνουν, οι όποιες χορηγίες από τα όποια εργοστάσια δεν αρκούν να μας βουλώσουν το στόμα, πρέπει να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και την υγεία τη δικιά μας και των παιδιών μας, γιατί υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι προβλέπουν κυρώσεις. Ωραία, τώρα επειδή θέλω να τα πούμε και άλλα στα ζητήματα, τα προβλήματα, κύριε Καμαρινέ, να δώσω και σε εσάς το λόγο, να ακούσω και την δική σας ιεράρχηση. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να εξακριβώνω το θέμα αν έχουν πονόλαιμο επιπτώσεις. Εγώ βλέπω τις μετρήσεις του Πανεπιστημίου ότι όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη και μπορεί και όλη η Θεσσαλονίκη να μολύνεται το περιβάλλον από τη βαριά βιομηχανία. Εμείς λοιπόν, σαν παράταξη και σαν συνδυασμός και σαν διοίκηση, αν μας αξιώσει ο Θεός, θα επιδιώξουμε μετά από αυτό που έγινε μετά από χρόνια, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια και ανακαλύφθηκε ότι όλη η ρήπη και όλη αυτή η μόλυση και η δυσοσμία είναι από τα ΕΛΠΕ, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς θα επιδιώξουμε, όπως ήταν τη δεκαετία του 90, να υπάρχει στέλεχος αυτοδιοικητικό μέσα στο ΔΣ της βαριάς βιομηχανίας, των ΕΛΠΕ, ώστε να ελέγχει και να μαθαίνει τα πράγματα εκ πρώτο χέρι. Από την άλλη πλευρά, θα πιέσουμε να γίνουν αυτές οι δομές που χρειάζονται. Έχω μάθει από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Φάμελο, ότι μια τέτοια δομή για να γίνει χρειάζονται γύρω στα 500 εκατομμύρια. Επιτέλους, ας το κάνουνε. 1 δισεκατομμύριο κέρδος είχαν φέτος. Ας την κάνουν αυτή τη δομή, να ανακουφίσουν τους δημότες μας και το Δήμο μας. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τη σχολική στέγη. Έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχο σχολική στέγη. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται ιδιαίτερα. Θέλω να μου πείτε. Το πρώτο που ακούω εγώ από τους πολίτες της περιοχής είναι αυτό. Ναι. Το θέμα των σχολείων. Κυρίως από νέα ζευγάρια. Ναι. Ο Δήμος μας είχε την τύχη και την ατυχία να έχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική μετανάστευση με πολύ μεγάλο νεανικό πληθυσμό. Ναι. Μέσα λοιπόν στην ατυχία του ελληνικού λαού, ο Δήμος φάνηκε τυχερός, διότι πέσαμε στην περίοδο της κρίσης. Για φανταστείτε ότι αν δεν ήταν η κρίση, τι ζευγάρια νέα, τι νεανικός πληθυσμός θα ερχόταν. Αυτό φρέναρε όλη αυτή την εσωτερική μετανάστευση. Άρα και τις ανάγκες της σχολικής στέγης. Επί διοίκησης Χατζηβρέτας που ήμουνα για 4 χρόνια αντιδήμαρχος, χτίστηκαν κάποια σχολεία, χτίστηκε το πειραματικό, έγιναν οι προσθήκες αιθουσών στο 11ο δημοτικό, έγιναν κάποια ανυπηκαγωγεία. Έκανε με διεκδίκηση του τότε επικεφαλής, γιατί ο αντιδήμαρχος παιδείας είναι ένα εργαλείο του δημάρχου που είναι στα διαδικαστικά. Δεν χτίζει σχολιά. Δεν χτίζει. Δεν έχει ούτε κονδύλια, ούτε μελέτες μπορεί να κάνει, ούτε να διεκδικήσει ο ίδιος. Ό,τι προτείνει στον επικεφαλής και στον δήμαρχο, εκείνον ακούνε οι κάτω
Μάλιστα. Κάτω εξουσία. Λοιπόν, όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη σχολική στέγη, ειδικά άνωθεν περιφερειακής και στην κοινότητα του Κορδελιού. Η κοινότητα του Κορδελιού έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί με τη συνθήκη σε Βέζο. Έγινε πρόσφατα μία απολωτρίωση ενός οικοπαίδου που μπορεί, διότι δεν έχει ελεύθερα οικόπεδα η κοινότητα του Ελευθέριου Κορδελιού, ενώ στην κοινότητα του Ευόσμου, άνωθεν περιφερειακής, υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα χαρακτηρισμένα, τα οποία με τις κατάλληλες ενέργειες μπορείς να διεκδικήσεις και δια των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή δια μέσου του Υπουργείου ή των κτηριακών υποδομών ή να το πάμε και στην άκρα περίπτωση. Άρα είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα. Βεβαίως. Ότι ακόμα ψάχνουμε πηγές χρηματοδότησης. Για να τις βρούμε τις πηγές χρηματοδότησης με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, τι φάγαμε και την άλλη τετραετία. Πρέπει να υπάρχουν μελέτες έτοιμες, οι οποίες πρέπει να κατατίθενται στο όποιο πρόγραμμα, να κάνεις πρόβλεψη το τι πρόγραμμα που θα βγει, πού μπορείς να βρεις για να το κουμπώσεις. Κύριε Μανδαλιανέ, συγγνώμη, τι λέτε? Εγώ έχω να πω ότι, ότι οι ανάγκες της σχολικής στέγης είναι πάρα πολύ μεγάλες, ακριβώς επειδή μετακόμισαν νεαρά ζευγάρια και οικογένειες στον Εύοσμο. Είναι ένας φοβερά αναπτυσσόμενος δήμος, ειδικά για την περιοχή άνω του περιφερειακού. Δεν μπορούμε να αποποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε, όσα μιλάω τώρα για τον κύριο Καμαρινό, ως δήμαρχος παιδείας, λέγοντας ότι για όλα αυτά η δυσκινησία στο επίπεδο δημάρχου θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία λειτουργούν σε κήμπο, είναι ντροπή αυτό. Υπάρχουν σε Μπροκάτ και σε κήπο. Σε Μπροκάτ, ναι. Το 25ο, υπάρχει το 24ο που είναι στον αύριο χώρο του ΔΑΚ. Είναι κρίμα ξαφνικά να βγαίνουν αποφάσεις, να δημοκρατηθούν προεκλογικά. Δύο μήνες πριν από τις εκλογές είναι να υποβιβάσει η νοημοσύνη των δημοτών όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι υποβιβάζει μόνο την νοημοσύνη των δημοτών. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που λειτουργούν διπλοβάρια. Θα θέλω να σταθώ και λιγάκι σε κάτι που πραγματικά με συγκινεί ιδιαίτερα και πραγματικά θα το δούμε την επόμενη μέρα που θα πάρουμε τη διοίκηση. Είναι το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Κορδελιού Ευόσμου, το οποίο στεγάζεται σε ένα ισόγειο μαγαζί τρισάθλιο στο Κορδελιό. Πραγματικά είναι συνθήκες νταχάου. Είναι ένα κονσερβοκούτι κτίριο. Τα παιδιά είναι στεγμένα σε αίθουσες με απότομες σκάλες και αυλίζονται στο χόλ του κτιρίου αυτού. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι αγωνιστές για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να μην ερευνήσουμε και τόσα χρόνια να είναι εκεί όπου υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, εισαγγελική εντολή να κλείσει το κτίριο και παίρνει παρατάσεις. Για ποια παιδιά μιλάμε και για ποια σχολική στέγη όταν επί τόσα χρόνια υπάρχει αδράνεια. Να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Μανδαλιανέ, αν αναλάβετε εσείς τη διοίκηση του Δήμου, επειδή ασκείτε κριτική και στον κύριο Καμαρινό, ειδικά για το θέμα της σχολικής στέγης, μπορείτε να πείτε ότι μέσα στα πρώτα δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια θα έχει γίνει κάποιο καινούριο σχολείο στην περιοχή? Φυσικά. Είστε σε θέση να το απαντήσετε αυτό? Σε ποια περιοχή, με ποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο κτλ.? Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε με το που θα πάρουμε την εξουσία. Το σε ποια περιοχή, χρηματοδοτικό πλαίσιο μπορώ να σας πω. Δηλαδή το να πάρουμε κάποια λεφτά από χρηματοδοτικά προγράμματα, ΕΣΠΑ ή εγχώρια χρηματοδοτικά προγράμματα, απαιτεί μελέτες. Το θέμα είναι να μην καθίσουμε σταυρωμένα χέρια, να κάνουμε δουλειά, να την παρουσιάσουμε και να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτό δεν το κάνουμε επί χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν δυσκινησίες σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υφίσταται τα παιδιά την αμέλεια και την ολιγορία κάποιου. Σαφές. Κύριε Καμαρίνη, αν θέλετε ένα σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Μανταλενός και σε εσάς, αυτό για να κλείσουμε το θέμα. Εγώ, χωρίς να θέλω να ισοπεδώσουμε τα πάντα εδώ πέρα, έστω και προεκλογικά, είναι ευχάριστο, διότι πονάει η παιδεία που δημοπρατήθηκε ένα σχολείο και είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί και ένα άλλο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βρούμε και τα κονδύλια, έστω και με ιδίους πόρους. Και να μπορεί ο Δήμος με ιδίους πόρους. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι σε κατάσταση, βεβαίως. Λέτε. Ναι. Βεβαίως, μπορούμε. Από τη στιγμή που έχει εξηγενθεί με τα 18 εκατομμύρια που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μπορεί να χτίσει ένα σχολείο, διότι ένα νηπιαγωγείο χρειάζεται γύρω στα 500 χιλιάρικα, ένα δημοτικό μπορεί να είναι ο προϋπολογισμός 5 εκατομμύρια, αλλά με τις εκτόσεις που γίνονται φτάνει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Μπορείς λοιπόν να χτίσεις και εμείς είμαστε διατεθειμένοι άνωθεν περιφερειακού να κάνουμε και το 4ο Λύκειο και το 7ο Γυμνάσιο και το ειδικό σχολείο που υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος και υπάρχει μια προμελέτη εδώ και αρκετά χρόνια η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί. Κύριε Καμαρινέ, ζήτημα κεφάλαιο, μάλλον καθαριότητα. Υπάρχει και ένα θέμα έλλειψης προσωπικού. Δεν ξέρω πώς αξιολογείτε το επίπεδο
των υπηρεσιών καθαριότητας στον Δήμο σας και αν, αφού υπάρχει πρόβλημα προσωπικού, αν πρέπει να μπουν μέσα στο παιχνίδι και οι ιδιώτες. Κοιτάτε να δείτε. Εάν κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό, όντως υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά όταν κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό, διότι η απόθεση των απορριμμάτων έχει γίνει πολύ πιο κοντά στο Δήμο μας, ενώ ήταν 42 χιλιόμετρα στη Μαυροράχη, τώρα είναι ο ΣΜΑ Ευκαρπίας. Οπότε μπορείς με έναν όμορφο προγραμματισμό, με το αξιόλογο υπάρχον προσωπικό, να κάνεις ακόμα καλύτερη, όχι τέλεια, ακόμα καλύτερη την καθαριότητα. Άρα είναι θέμα οργάνωσης, λέτε, και όχι έλλειψης προσωπικού μέσου. Θέμα οργάνωσης. Θέμα οργάνωσης. Ούτε θα σκεφτόσασταν ή θα εξετάζετε το ενδεχόμενο να ζητήσετε την αρρωγή ιδιωτικού φορέα για τη βελτίωση της καθαριότητας, έστω και στην αρχή, μέχρι να το οργανώσετε τα πράγματα. Όχι, όχι. Η οργάνωση γίνεται πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε διατεθειμένοι να το οργανώσουμε και να κάνουμε και τη διοικητική μεταρρύθμιση που χρειάζεται. Μάλιστα. Κύριε Μανταλιανά, στο ίδιο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές γειτονιές επίσης, οι οποίες παραπονέθηκαν για απλά πράγματα. Για το ότι η κάδη είναι γεμάτη, το ότι οι δρόμοι είναι βρώμοι και ότι έχει πολύ καιρό να περάσει έστω κάποιος απλός καθαριστής να περιποιηθεί τη γειτονιά. Είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοια απλά παράπονα σε έναν Δήμο που, όπως είπατε, αποτελεί το δεύτερο Δήμο στο πολυδομικό συγκρότημα. Είναι απλά πράγματα και δεν κοστίζουν πολύ το να έχεις μια εφταξία με επαρκές προσωπικό που οφείλουμε να προσλάβουμε, με οχήματα κατάλληλα, τα οποία πρέπει να εξασφαλίσουμε. Ακόμη και οχήματα για πλήσιμο των κάδων, για πλήσιμο των δρόμων, αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές όπου να στέκονται επί μήνες στα σκουπίδια, συγκεκριμένα στο Τόμι, στη μονάδα Τόμι, στην περιοχή κοντά στην Παπάγου, που έχει ιδρύει, το οποίο είναι ένα ωραίο κτίριο και σε μια από τις περιοδίες μου έτυχε και βρέθηκα εκεί και πήγα, μίλησα μέσα με τους παρόντες. Ο γιατρός μου έδειξε ότι μπροστά, πέρα από τον αδιαμόρφωτο χώρο που δεν έχει τακτοποιηθεί, υπάρχει ένας κάδος ο οποίος στηβάζει σκουπίδια και κλαδιά και διάφορα άλλα απορρίμματα επί μήνες, μπροστά σε μονάδα παροχής υγείας. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα απλά, είναι ντροπή να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και δεν θέλει και πολύ κόπο ούτε πολύ χρήμα για να τα διορθώσουμε. Σε προσωπικό είναι, πιστεύετε, αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες? Όχι, δεν αρκεί. Χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει η διοίκηση και να δραστηριοποιηθεί και να προσλάβει προς αυτήν την κατεύθυνση και άλλα. Στο ερώτημά μου για ιδιώτες, αν δεν σκεφτόσασταν να ζητήσετε την αρρωγή, τη συνδρομή, τη συνεργασία ιδιωτών στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε ικανοί να το κάνουμε και ότι δεν θα χρειαστούμε ιδιώτες. Μάλιστα. Αν όμως είμαστε τόσο ανίκανοι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σωστό, τότε η προσφυγή σε ένα ιδιωτικό φορέα σημαίνει αποτυχία περαιτέρω για μας. Κύριε Μανταλιανέ, η κατάσταση στον ΟΑΣΘ είναι γνωστή στην πόλη. Νομίζω πως ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στις δύο, δεν είναι, από τον Εύοσμο και μία από το Κορδελιό, οι βασικές συγκοινωνιακές γραμμές που συνδέουν με το κέντρο και της Ηλιούπολης. Ναι, σωστά είναι. Τρεις είναι. Ωραία, δύο συν μία δηλαδή. Τρεις συν μία. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάποια είναι καλύτερη από την άλλη. Γενικά νομίζω πάντως πως υπάρχουν σημαντικά και σοβαρά ζητήματα για τους πολίτες της περιοχής σας με τις αστικές συγκοινωνίες. Τι μπορεί να γίνει εκεί, τι μπορεί να κάνει και ο Δήμος για την βελτίωση αυτής της κατάστασης? Πρώτον, δεν επιτρέπεται για να φύγει κάποιος από τον Εύωσμο να πάει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή το αντίστροφο, να υπάρχει τόσο μεγάλο δρομολόγιο, τόσο πολλές στάσεις. Έχουμε ένα μακρύ δρομολόγιο που φυσικά δεν βολεύει τους κατοίκους. Έχουμε στάσεις οι οποίες δεν είναι επαρκείς, στάσεις σε διάφορα σημεία. Κάποιος δηλαδή κάνει και μία ώρα για να γυρίσει στον Εύωσμο. Αυτό είναι επίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο και δείχνει ότι υποβιβαζόμαστε σαν Δήμος. Επίσης είναι επίτρεπτο να μην είναι ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΘ πάνω στη Νέα Πολιτεία. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πάνω από το περιφερειακό. Δεν μπορεί οι κάτοικοι της Νέας Πολιτείας να πρέπει να διασχίσουν την περιφερειακή για να μπορέσουν να πάρουν το λεωφορείο. Υπάρχουν πάρα πολλές νέες οικογένειες εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι... Αν το περιφερειακό δεν καλύπτεται σήμερα, καθόλου, ΟΑΣΘ δεν καλύπτει. Όχι, δεν καλύπτει. Θα πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει τερματικός σταθμός στην περιοχή εκείνη, να μπορούν να εξυπηρετούνται και αυτοί. Θέλει και πύκνωση των δρομολογιών, πιο γρήγορα δρομολόγια.
θέλει πιο πετυχημένο σχεδιασμό των στάσεων και επίσης επιτέλους το δικαίωμα των κατοίκων άνωθεν του περιφερειακού να μπορούν να παίρνουν το λεωφορείο, ένα απλό πράγμα. Για την τοπική, που λέμε δημοτική συγκοινωνία, τοπική που ο καθένας τη χαρακτηρίζει, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός? Ναι, φυσικά. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και τοπικά λεωφορεία, τα οποία να κάνουμε, να πυκνώσουμε τα δρόμολα τοπικών λεωφορείων, που να ενώνουν τις περιοχές του Δήμου, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος και πραγματικά δυσχεραίνει τους δημότες η όποια μετακίνηση. Εσείς τι λέτε, κύριε Καμαρινέ, ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός? Θέλω να πω στον κύριο Μαδαλιανό ότι άνωθεν περιφερειακό υπάρχει ένα δρομολόγιο που γίνεται, πολύ καθυστερημένο, ένα τοπικό δρομολόγιο που το κατεβάζει στον τερματικό σταθμό. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του ΟΑΣΤ. Και με τον κύριο Παπά είχα μια συνάντηση και με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές στον τερματικό σταθμό. Δεν μπορεί, όταν είναι προγραμματισμένα 15 δρομολόγια και να γίνονται για διαφόρους λόγους 7 ή 8. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο με παρεμβάσεις στον ΟΑΣΤ, ώστε να υπάρξει μια πολύ καλύτερη συγκοινωνία για το δημότη μας, γιατί δεν είναι δυνατόν μέσα στα κρύα, μέσα στις ζέστες, να περιμένει στη στάση 25 και 30 και 35 λεπτά. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι μέχρι να κλείσουμε και τον τερματικό σταθμό, θέμα εκβιαστικό μεν, αλλά καταλυτικό, για να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες με αυτές τις παρεμβάσεις, διότι δεν είναι δικό μας το θέμα του ΟΑΣ, αλλά πρέπει κάτι να ασχοληθεί και ο Δήμος με αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στη συζήτησή μας, ειδικά στο δεύτερο μέρος, κύριε Καμαρινέ, κύριε Μανταλενέ, έβαλα και εγώ κάποια ζητήματα και προβλήματα για την περιοχή και το περιβαλλοντικό και του ΟΑΣΤ και της σχολικής στέγης και διάφορα άλλα ζητήματα. Και της καθαριότητας, βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω, πέραν από αυτά που έτσι ακροθυγώς βεβαίως θίξαμε και πήραμε μια ιδέα για τις βασικές σας προτάσεις, ποιο άλλο ζήτημα αναδεικνύετε εσείς, κύριε Μανταλενέ, στο πρόγραμμά σας, στις προτεραιότητές σας, ως βασικό πλέον αυτών των ζητημάτων? Υπάρχει το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο ένα κοινωνικό πρωτοπολείο το οποίο λειτουργεί περιστασιακά. Θα πρέπει να υπάρχει μια δομημένη κοινωνική πολιτική 365 μέρες το χρόνο. Θα πρέπει να οργανωθεί το κοινωνικό ιατρείο, το θέμα της υγείας. Είμαι μέλος του κοινωνικού ιατρείου εδώ και πολλά χρόνια. Παρέχω τις υπηρεσίες μου αφιλοκερδώς και βλέπω τα ελαττώματα που υπάρχουν. Να υπάρχει μηχανοργάνωση με το κοινωνικό φαρμακείο, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή ο γιατρός να ξέρει τι διαθέτει φαρμακευτικά, να δώσει ασφάλεια στον ασθενή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται βοήθειά μας. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο γέροντες οι οποίοι έχουν πάθει κάποιο εγκεφαλικό, ακόμη και νέα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο κρεβάτι με τετραπληγίες, με παραπληγίες, τα οποία χρειάζονται βοήθειά μας και πρέπει τη βοήθεια στο σπίτι, έναν θεσμό ο οποίος έχει ατονίσει, να τον τονώσουμε και να κάνουμε μια επανέναρξη αυτού με κατεύθυνση όχι μόνο σε νοσηλευτικές υπηρεσίες φροντίδας, αλλά και σε φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, να βοηθήσουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους που υπάρχουν, που είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι πολλοί δεν έχουν στέγη, έχουν παράπονα στέγασης, δεν έχουν σκηνή για να παρουσιάζουν τα έργα τους, τις δραστηριότητές τους. Το έχω ζήσει προσωπικά, όντας μέλος της θεατρικής ομάδας του Δήμου, ότι μας δόθηκε για 6 μόνο μέρες το πολιτιστικό κέντρο του Ευόσμου να παρουσιάζουμε την παράσταση στην οποία δουλεύαμε επί ένα χρόνο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να εσκύψει ο Δήμος σε πολλά θέματα. Σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, σε θέματα υγείας. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Δεν είναι ένα και δύο και θέλουν πολλή δουλειά. Θέλουν πολλή δουλειά και θέλουν πολλή ευθύνη. Κύριε Καμαρινέ. Κοιτάξτε, όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η κοινωνική πολιτική, όπως ανέφερε ο κύριος Μαδαλιανός. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω με το όραμά μας διαφορετικά της παράταξής μας, διότι ο Δήμος έχει πάρα πολλά προβλήματα περιφερειακά. Άνωθεν περιφερειακής, είναι η πέμπτη συνοικία, είναι η διαλογή, είναι η ελπίδα που έχει μεγάλο πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα, είναι μια παραμελημένη περιοχή, είναι η κάτω Ηλιούπολη, είναι η άνω Ηλιούπολη. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με αυτές τις παρεμβάσεις, συνάμα και την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό. Θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να βγάλουμε από τα σιτάρια το γήπεδο και το κολυμπητήριο άνωθεν περιφερειακής, αφού γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και για την ασφάλεια των πολιτών με τον ηλεκτροφωτισμό, με την πλακόστρωση και φυσικά με τη διεκδίκηση σχολείων και χτίσιμων σχολείων, ώστε να γίνει μια όμορφη περιοχή άνωθεν του περιφερειακού, να είναι μια όμορφη πολιτεία. Εμείς θα κοιτάξουμε να συνεννοηθούμε λοιπόν
με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε να πάρουμε τις μελέτες και να δούμε πώς μπορούμε, γιατί δεν μπορεί να ενταχθούν σε πρόγραμμα, γιατί ήταν σε πρόγραμμα, έστω με ιδίους πόρους, έστω με ΣΔΙΤ, να μπορέσουμε να τελειώσουν αυτά τα δύο. Υπάρχει ύστερα η διαλογή που είναι εκτός σχεδίου πόλης, δεν έχει χωροταξικό, έτσι. Είναι η συνθήκη σε Βέζο εκεί, είναι η πέμπτη συνοικία που εκεί, αυτή η συνοικία που βλέπω να πεθαίνει αυτή η συνοικία και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να, την, να μπορέσουμε να την αποτραβήξουμε από, αυτό το, από αυτή την κατάσταση, διότι είναι και ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός που ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή η τροποποίηση. Υπάρχει και το πάρκινγκ του Κορδελιού, του Ελευθερίου Κορδελιού, ναι, το οποίο είναι σε αδράνεια εδώ και αρκετά χρόνια και πρέπει να ενεργοποιηθεί χθες. Είναι ο πεζόδρομος του Κορδελιού που αν δεν γίνει η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα καταστήματα και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Τώρα, τελειώνει η εκπομπή μας για αυτή η συζήτηση με τους δύο διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Τελειώνει και η δεύτερη σύντομη προεκλογική περίοδος μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Θέλω να απευθύνετε, κύριε Καμαρινέ, κύριε Μανταλιανέ, πρώτα εσείς, κύριε Καμαρινέ, ένα μήνυμα στους συμπολίτες σας γιατί να επιλέξουν εσάς και ποιον χαρακτήρα, ποια ταυτότητα, ποιο όραμα έχετε για τον Δήμο, τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα κοιτάξουμε στα μάτια τους συνδημότες μας, τους ψηφοφόρους μας και θα πούμε ότι ο Δήμος δεν χρειάζεται άλλους πειρασματισμούς, ούτε κομματικές αγκυλώσεις. Χρειάζεται όραμα, χρειάζεται διεκδίκηση, εμπειρία και λύσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μανταλιανέ, εσείς. Εγώ έχω να πω ότι ξεκινήσαμε με πολλά οράματα. Έχουμε διάθεση να δουλέψουμε, έχουμε διάθεση να κάνουμε πράγματα. Είμαστε καθαροί, είμαστε έντιμοι. Δεν έχουμε προϋπηρεσία, αλλά δεν έχουμε και προϋστορία επίσης. Και θα πω ότι θα αντιστρέψω λίγο ότι ο κύριος Καμαρινός λέει ότι ξεκινάει από την αρχή. Εγώ θα πω ότι δεν ξεκινάμε από την αρχή. Ξεκινάμε από το τέλος της κοροϊδίας των πολιτών. Το τέλος όλων αυτών των προβλημάτων που ταλαιπωρούν σε αυτόν τον τόπο. Το τέλος όλων αυτών που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Έχουμε σκοπό να ανατρέψουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα. Και ο κόσμος έδειξε ότι θέλει να είναι συμπαραστάτης μας και βοηθός. Με αυτό το ποσοστό που μας θύμισε στην πρώτη Κυριακή. Θέλουμε όλους να είναι στη δεύτερη Κυριακή δίπλα μας. Θέλουμε να μας θυμίσουν, να μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε έργα. Όχι τη δυνατότητα να βρεθούμε πάνω, να βρεθούμε στα αξιώματα, να κάνουμε έργα. Το λέω υπεύθυνα. Και ευχαριστώ όλους αυτούς που τίμησαν την έπνοή με τους συνδημότες. Τώρα, εμείς προσπαθούμε, προετοιμαζόμαστε πάντα πριν τις συζητήσεις, πριν τις συνεντεύξεις, να είμαστε καλά διαβασμένοι για να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις στους καλεσμένους μας, ειδικά όταν πρέπει να τους ακούσετε για να κάνετε την πιο σωστή κατά τα δικά σας κριτήρια, με την δική σας άποψη, επιλογή. Πάντα δεν κάνουμε και τις. Έχουμε και εμείς τις αστοχίες μας. Αν σας ζητούσα να κάνει ο ένας τον άλλον μία ερώτηση για να λάβει μία απάντηση. Την οποία θα ήθελε. Ποια θα ήταν αυτή, κύριε Μανταλιανέ, προς τον κύριο Καμαρινό? Ποια απάντηση θα θέλετε να σας δώσει, τι θα θέλετε να τον ρωτήσετε μετά από όλη αυτή την προεκλογική περίοδο που τρέξατε παράλληλα βεβαίως στον Δήμο? Θα ρωτούσω το απλό. Γιατί να πιστέψω κάποιον ο οποίος επί χρόνια διετέλεσε διοικητικές θέσεις χωρίς να παρουσιάζει έργα προς το καλύτερο, χωρίς να έχει κάνει κάτι αξιοπρόσεκτο και φέροντας ευθύνη για στασιμότητα κάποιων πραγμάτων, γιατί να τον πιστευτώ τώρα, χρησιμοποιώντας ένα σύνθημα, ξεκινάμε από την αρχή. Παραγράφει όλα τα προηγούμενα που έχει κάνει. Κύριε Καμαρίνε. Να κάνω ερώτηση ή να θα κάνετε την απάντηση. Και μετά θα απευθύνετε και εσείς ένα ερώτημα. Λοιπόν, εγώ είπα και πριν ότι έχω διατελέσει και δεν αποποιούμε οποιαδήποτε ευθύνη. Αλλά ο αντιδήμαρχος ή αυτός που είναι σε θεσμική θέση, το εννοώ και το τονίζω, και αν τον τιμήσουν οι δημότες τον κύριο Μανταλιανό, θα το δει και εκείνος εκ των πραγμάτων, ότι καταλυτικό ρόλο διεκδικησιμότητας και η αναβλητικότητας την έχει ο επικεφαλής της παράταξης. Μάλιστα. Τώρα και εσείς, αν θέλετε, ένα ερώτημα προς τον συνυποψηφιό σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον αξιογάπητο επιστήμονα που τον τιμώ απεριόριστα, τον κύριο Μανταλιανό, επειδή το ανέφερε και στις προεκλογικές του ομιλίες για μένα, ότι πώς τα κατάφερνα να είμαι φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος, άλλο ο ρόλος του αντιδημάρχου, το ξανατονίζω, και άλλο ο ρόλος του δημάρχου.
πώς θα τα καταφέρει με το ιατρείο του που έχει, γιατί πριν από λίγο πάλι μας ανέφερε ότι είχα ιατρείο, πώς θα τα καταφέρει να ανταποκριθεί στις δύσκολες περιπτώσεις. Παράλληλες, ναι, εννοείται δραστηριότητες. Δύο παράλληλες δραστηριότητες. Κύριε Μανδαλιανέ, από εσάς η απάντηση. Εγώ έχω να απαντήσω ότι σπούδασα γιατρός, δουλεύω σε γιατρός και θα συνεχίσω να δουλεύω σε γιατρός. Δεν κατεβαίνω να γίνω πολιτικός. Έδωσα έναν Ιπποκράτη όρκο τον οποίο θα τον τηρήσω. Έχω δεθεί συναισθηματικά, έχω προσωπική σχέση με πάρα πολλούς ανθρώπους που διαβαίνουν την πόρτα του ιατρείου μου. Και δεν πρόκειται αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσω, να τους προδώσω. Είναι η δουλειά μου, από αυτό βγάζω το ψωμί μου. Και επίσης νομίζω ότι η ιατρική είναι και ένα λειτουργήμα. Και την ασκώ σαν λειτουργήμα. Ας βρεθεί κάποιος, γιατί επανέρχομαι σε ένα σχόλιο πρωτύτερο, να πει ότι έστω πήρα μία δραχμή παραπάνω ή έχω πάρει φακελάκι. Μάλιστα. Είναι ντροπή. Και επίσης μπορώ να το συνδυάσω. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου και επίσης έχω πολύ μεθοδικότητα και πείσμα σε αυτό που θα κάνω. Μπορώ να συνδυάσω δημαρχικά καθήκοντα. Δεν σημαίνει ότι, ότι αν με χρειαστεί ο Δήμος δεν θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποποιηθώ και την ιδιότητά μου την ιατρική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανδαλινέ, για την απάντηση και για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο της εκπομπής και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και εσάς, κύριε Καμαρινέ, για την παρουσία σας που απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματά μας και τους δυο σας για το υψηλό επίπεδο της σημερινής συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μανδαλιανό για το υψηλό επίπεδο που είχαμε τη συζήτηση. Πραγματικότητα. Ήμασταν και οι δύο ήρεμοι, είμαστε και οι δύο στα προβλήματα του τόπου. Το εύχομαι καλή δύναμη. Σας εύχομαι και εγώ καλή δύναμη. Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τη μεριά μου. Ναι, ήμασταν ήρεμοι. Θέλω να είμαστε ήρεμοι και θέλω να είμαστε ευπρεπείς και να πολιτικά πολιτισμένοι και τις υπόλοιπες μέρες που παραμένουν για την τελική αναμέτρηση. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα πίσω από την όποια κίνηση τη δικιά μας και δεν ανεχόμαστε επίσης πολιτικές επιθέσεις. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μανδαλινέ, κύριε Καμαρινέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στα επόμενα 24 ώρα μέχρι τον δεύτερο γύρο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Εύχομαι καλό βράδυ.